λύσει τα προβλήματα ή ακολουθεί την ίδια διέξοδη πολιτική, οπότε θα έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες και τις κυρώσεις. Κύριε Υπουργέ, ακούγονται πολλά ότι, και το εκμεταλλεύονται αυτό οι Τούρκοι και το λένε, ότι έχουμε πυροβολήσει ανθρώπους, έχουμε τραυματίσει ανθρώπους, μιλάνε για νεκρούς. Μάλιστα, βγαίνει ο ένας μετά τον άλλον και ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών. Βγήκε ο ένας, είπε για ένα νεκρό, μετά βγήκε άλλος, είπε για δύο νεκρούς, άλλος για τρεις νεκρούς. Μάλιστα, χρησιμοποιούν και οπτικό υλικό. Ξέρετε, αυτό έχουν τη δυνατότητα να το περνάνε και σε ξένα δίχτυα. Μας παίρνουν Έλληνες του εξωτερικού και λένε, παιδιά, τι γίνεται. Θέλουμε μια απάντηση να μας δώσετε υπεύθυνοι. Κάνει καταγγελίες και η αντιπολίτευση η αξιωματική προς την κατεύθυνση αυτή. Χθες είχαμε εδώ τον κύριο Χαρίτση. Μίλαγε ότι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι πυροβολούν. Θα ήθελα μια απάντηση από τη δική σας πλευρά. Καταρχάς, έχω διαπιστεύσει κατηγορηματικά όλες τις προηγούμενες ημέρες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται σε τραυματίες ή ακόμα και σε νεκρούς. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο επεισόδιο από ελληνικής πλευράς των δυνάμεων των δικών μας που φυλάνε τα σύνορά μας και τα σύνορα της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι ψεύτικες ειδήσεις, είναι fake news, τις οποίες κατασκευάζουν για λόγους προπαγανδιστικούς οι γείτονες. Δυστυχώς. Και είναι ακόμα πιο δυσάρεστο το γεγονός ότι ακόμα και ένας πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας όπως είναι η Τουρκία να καταφεύγει τόσο χονδροειδέστατα ψέματα. Αλλά ευτυχώς για μας η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά, πέρα από τις διαψεύσεις και την προσπάθεια που κάνουμε και την οποία θα σας πω, είναι η ίδια πραγματικότητα. Όταν λέει ο κύριος Ερντογάν ότι πέρασαν 100.000 μετανάστες και πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ευρώπη και κανείς δεν τους βλέπει, αμέσως η αξιοπιστία του πηγαίνει στο μηδέν. Όταν λέει αντίστοιχα πράγματα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σοϊλού, όταν μιλάνε για νεκρούς και τραυματίες και δεν έχουν επιδείξουν τίποτα παρά μόνο κατασκευασμένα βίντεο που κανείς δεν καταλαβαίνει την προέλευσή τους, τότε όλοι αυτοί πέφτει ξανά η αξιοπιστία τους στο μηδέν. Εμείς τι κάνουμε? Δια της διπλωματικής οδού, μέσω των πρεσβειών μας και μέσω των υπουργών μας, ενημερώνουμε τους ομολόγους των υπουργών μας και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς. Και μέσω των μέσων ενημέρωσης φροντίζουμε και με παρουσία στα ξένα μέσα. Παραδείγματος χάρη, είχαμε προχθές την συνέντευξη τύπου που έδωσαν τρεις υπουργοί, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Κουμουτσάκος στις Βρυξέλλες, σε ανταποκριτές ξένων μέσων, για να τους εξηγήσουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε ένα βίντεο αρκετά εκτεταμένο που έχουμε δείξει στους ηγέτες. Έχετε και καινούριο υλικό? Έχουμε ένα πιο μεγάλο υλικό, το οποίο το έχουμε δείξει στους ηγέτες. Μπορούμε να το έχουμε? Δεν είναι όλο το υλικό αυτό που είναι προς την δημοσίευση. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει είναι λογικό ένα άλλο πιο μικρό και εγώ έχω κάνει αναρτήσεις, το οποίο δείχνει το χρονολόγιο όλων αυτών των εξελίξεων. Για τον Σοϊλού, τον Υπουργό Εσωτερικών. Μια οργανωμένη και μαζική προσπάθεια παραβίαση των συνόρων μας. Για τον Σοϊλού, τον Υπουργό Εσωτερικών, που είπατε, έχει καταγράψει και τουρκικό συνεργείο τον Τούρκο Υπουργό να επιπλήττει δημοσιογράφο, ο οποίος αμφισβητούσε τα στοιχεία που έδινε για τον αριθμό των 140.000. Τον χαρακτήρισε προδότη και του δουλεύει για τα ελληνικά συμφέροντα και όχι. Αυτός δεν ξέρω αν κάνει ρεπορτάζ. Στην ελληνική πλευρά. Αν δουλεύει σήμερα. Σε ευρωπαϊκή φωτογραφία των ανθρώπων. Νομίζω ότι. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνει τους Τούρκους στρατιωτικούς να απειλούν με όπλα τους μετανάστες για να τους μεταφέρουν στην ελληνοτουρκική. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τους χίλιους κομμάντων στους οποίους έστειλε εκτές ο Ερντογάν. Μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο, δυστυχώς, από τη γειτονική χώρα και γι' αυτό μιλάμε ότι πλέον οι μπάλα είναι στο γήπεδο τους να αλλάξουν αυτή την αδιέξοδη πολιτική. Γιατί κατάλαβαν ότι εμείς θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας, δεν θα περάσει κανείς παράνομα στην Ελλάδα. Και όσοι περνάνε αυτό το χρονικό διάστημα μετά την Κυριακή, δεν θα μπορούν να καταγράφονται, δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου και θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης. Κύριε Υπουργέ, από τη μία πλευρά μας λένε ότι έχουμε δίκιο, ότι είναι τα σύνορα της Ευρώπης αυτά τα σύνορα. Το είπε και η Ευρωπαϊκή ηγεσία. Καλό ήταν που ήρθαν και το είδανε και από κοντά. Και από την άλλη πλευρά ακούμε τη Γερμανία, για παράδειγμα, λένε: εντάξει, μωρί, και αυτοί οι Τούρκοι δίκιο έχουν. Να τους επιχορηγούν. Φτάσανε να στείλουν μέχρι και 32 εκατομμύρια στην τουρκική ακτοφυλακή για να ενισχύσει τον αγώνα της. Ποιον αγώνα της? Να στέλνει μετανάστες κι άλλους στα παράλια τα δικά μας τα ελληνικά. Ακούσαμε να απορρίπτεται η πρόταση για 5.000 πρόσφυγες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε, για να τους πιέσουμε, να γίνει αυτό που ζητάει και η αντιπολίτευση, δηλαδή τι, η σύσκεψη κορυφής, έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο κάθε Ευρωπαίος ηγέτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Νομίζω είναι yesterday news η σύγκληση Συμβουλίου Κορυφής, υπό την έννοια που την εννοεί των Ευρωπαίων ηγετών. Να σας πω γιατί. Γιατί τώρα δεν είμαστε στη φάση των διακηρύξεων, ούτε στη φάση της συμπαράστασης. Είμαστε στη φάση της δράσης. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε
τις πολλές μέρες και τις πολλές διεργασίες που απαιτούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι ξέρουμε ότι δουλεύει σχετικά αργά και η κοινοτική γραφειοκρατία και 27 χώρες για να συμφωνήσουν. Εμείς ήμασταν αντιμέτωποι σε ένα πρόβλημα, ήμασταν αντιμέτωποι με μια κρίση. Ο Μητσοτάκης στάθηκε όρθιος, έχοντας δίπλα όλους τους πολίτες και ευτυχώς οι Ευρωπαίοι στοιχήθηκαν δίπλα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη που δείχνει να αφυπνίζεται. Προχωρούμε στη δράση. Σας επαναλαμβάνω ότι η δράση ξεχυλίχθηκε ήδη με την παρουσία των ηγετών εδώ. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει στο παρελθόν και καλό όλους όσους έχουν καλύψει τέτοια γεγονότα στο παρελθόν. Δεν έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν τέτοια εικόνα. Οι πέντε άνθρωποι, δηλαδή ο Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τρεις επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών και ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει την κρίση, να είναι μαζί στο ίδιο κάδρο. Πού? Στα σύνορα της Ευρώπης. Δεν έχει υπάρξει αυτό και δεν θέλω να το υποτιμούμε. Πάντως πρέπει να στείλετε μια ευχαριστήρια επιστολή στον Ερντογάν, χαριτολογώντας τώρα για να το αλαφρύνουμε και λιγάκι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ενώ είχατε σε δύσκολη θέση με τα μέτρα στα νησιά, όπου δεν υπήρχε αποδοχή, είχαμε και τον αλληλοσκοτωμό που έγινε με τα ΜΑΤ, ο κόσμος ξαφνικά στάθηκε κοντά στο πλευρό της κυβέρνησης. Στην τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται ότι επικροτεί τα μέτρα τα οποία έχετε λάβει για την προστασία των συνόρων. Ναι. Φάνηκε. Ενώ είσαστε σε μια δύσκολη θέση και στριμωγμένη. Γιατί εκεί δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα για το τι ακριβώς θα κάνετε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα. Είναι δύσκολο, κανένα δεν το... Δεν είναι για να φύγει, είναι για να μείνει, αλλά αρκεί να βρίσκουμε τις λύσεις. Εμείς έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο το οποίο προχωράει. Ένας από τους άξονες του σχεδίου ήταν οι κλειστές δομές. Στη Σάμο, στη Λέρο, στην ΚΟ. Προχωρούσαν οι κλειστές δομές. Πάει πίσω αυτό. Θα σας πω. Οι δύο κλειστές δομές που είχαν να κάνουν με τη Χίο και με τη Μυτιλίνη, είδαμε την αντίδραση που υπήρχε από τους. Γιατί στη Σάμο πήραν απόφαση να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο χτες. Λέω ότι στις δύο περιοχές, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, που υπήρχαν οι αντιδράσεις, εμείς τι κάναμε, είπαμε στις τοπικές αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ελάτε να προτείνετε κάποια εναλλακτική λύση. Αν υπάρχει εναλλακτική λύση, να τη δούμε. Αλλά όλοι έχουν αντιληφθεί ότι χωρίς κλειστές δομές δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κύριε Υπουργέ, αυτό θα ακουστεί και από ό,τι βλέπουμε όμως, μισό λεπτό, γιατί από ό,τι βλέπουμε άρχισε πάλι η ένταση. Να παρακολουθούμε και τι γίνεται. Θα συμφωνήσετε, κύριε Υπουργέ. Πολίνα, από ό,τι βλέπουμε, ξαναρχίσανε τα παλικάρια από την απέναντι πλευρά. Έχουμε και πάλι εκτεταμένη χρήση χημικών, Γιώργο, από τουρκικής πλευράς και βλέπουμε ότι πετούν τα δακρυγόνα όχι μόνο στα σημεία όπου προφανώς βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι μετανάστες, αλλά και στα σημεία αυτά όπου έχουν όπου δρούν και οι άνδρες του στρατού, του ελληνικού στρατού και της αστυνομίας. Και εκτιμώ ότι ο κύκλος αυτός επεισοδίων που σήμερα έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς σχετίζεται άμεσα και με την ανάπτυξη των χιλίων ανδρών, των ειδικών δυνάμεων από την πλευρά της Τουρκίας. Το έχουν οργανώσει πολύ καλύτερα το πράγμα. Και, Πολυνά, κάτι πριν να γυρίσουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Υπουργό. Σταματάνε, ξαναρχίζουν. Ξαναρχίζουν από τουρκικής πλευράς, δηλαδή πετάνε τα δακρυγόνα που προφανώς αυτό σημαίνει ότι γίνεται και μια επιχείρηση να περάσουν κάποιοι από αυτούς από το σημείο που φεύγουν τα δακρυγόνα. Αυτή ακριβώς είναι η εικόνα που αντιλαμβανόμαστε. Μάλιστα. Και εμείς από το σημείο που βρισκόμαστε, ότι τα επεισόδια τα ξεκινούν οι Τούρκοι, ενδεχομένως την προσπάθειά τους να οθήσουν τους μετανάστες προς το φράχτη για να τους αναγκάσουν να επιχειρήσουν για μία ακόμη φορά να περάσουν, ναι, από τα σύνορα. Αυτό επειδή πολύ να παρακολουθούμε πάντως, τα γεγονότα, ναι. Να σου πω λίγο τι μπορεί να κάνουν αυτοί. Αυτοί μπορεί να δημιουργούν τα επεισόδια σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε μια άλλη ομάδα. Αντιπερισπασμό. Μπράβο, ναι, για αντιπερισπασμό. Αλλά από ό,τι βλέπουμε όμως είναι αναπτυγμένες κατά μήκος, βέβαια, σε μεγάλη απόσταση. Σε πολύ μεγάλη απόσταση. Να ξέρετε ότι το πιο ευάλωτο τμήμα της περιοχής δεν είναι στον βορρά, είναι στον νότο, κοντά στο Πέταλο, που δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή από ελληνικής πλευράς, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα μέσα σε επόμενες ημέρες. Επέκταση δηλαδή του φράχτη. Μιλάτε για επέκταση του φράχτη τώρα. Θα κλείσει και αυτό το κομμάτι. Το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα. Άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ανοιχτό το ενδεχόμενο ως λύση? Γιατί έχω την εντύπωση ότι μετά τα σύνορα, τα χερσαία μας σύνορα, θα έρθει η σειρά των νησιών. Των νησιών, βέβαια. Θα συνεχίσουν και από εκεί τις προσπάθειες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψετε την προσπάθεια για τη δημιουργία κλειστών κέντρων στα νησιά και να εξετάσετε το ενδεχόμενο να γίνουν κάποια κέντρα σε ξερονήσια.
Άκουσα και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι όλες οι προτάσεις είναι ανοιχτές. Όταν ζητούμε από τις τοπικές αρχές να μας υποδείξουν εναλλακτικές λύσεις, πραγματικά θα ήταν υποκριτικό από μέρους μας να μην είχαμε όλες τις προτάσεις ανοιχτές. Και πράγματι είναι όλες οι προτάσεις ανοιχτές. Λέμε για τα ξενονήσια, παιδιά, τώρα. Είναι όλες οι προτάσεις πάνω στο τραπέζι, αν υπάρχουν, να τις δούμε. Αν δηλαδή κάποιος διαφωνεί με τις προτάσεις που έχουμε κάνει εμείς, ας προτείνει κάποια εναλλακτική να την εξετάσουμε, αρκεί να είναι βιώσιμη και να πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουμε βάλει. Να έχει ικανή έκταση, να μπορεί να φιλοξενήσει τις δομές με τον τρόπο που έχουμε πει εμείς, δηλαδή να έχει μέσα και οι υγειονομικές μονάδες τις δυνατότητες να παρέχουν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και ξενονήσια, που θα είναι εκεί. Επομένως, όλα είναι πάνω στο τραπέζι, γιατί δεν είναι μία λύση, φαντάζομαι, την οποία αποδέχονται και οι τοπικές κοινωνίες, να μείνουν με μία κατάσταση όπως τις Μόρια, άρα όπως το αφήνετε ανοιχτό. Όπως εγώ το βαθύ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι μέσα σε όλα τα ενδεχόμενα όταν να γίνει. Όταν έχουμε έκτακτες καταστάσεις, σκεφτόμαστε οποιαδήποτε έκτακτη λύση δίνει λύση στο ήδη έξοδο στο πρόβλημα. Εγκαταλείποντας, αν επιλεγεί αυτή η λύση των κλειστών κέντρων. Ό,τι θα λειτουργήσουν. Κατασκευαστεί θα είναι κλειστή. Κλειστή, αλλά ακόμα και σε ξενονήσια. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, το θέμα των μέτρων τα οποία ισχύουν μετά τις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν, όσοι από 1η Μαρτίου και μετά μπήκαν παράνομα στη χώρα, θα πρέπει να, αφού υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, θα μεταφερθούν σε κάποια κλειστά κέντρα, στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα, έχει επιλογή στις Σέρες. Θα μείνουν για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκοπός μας είναι να γίνεται άμεση με την κατάσταση και επιστροφή στις χώρες προέλευσης. Και γι' αυτό το λόγο, ένα από τα ζητήματα που ζητούμε από τους εταίρους μας στο πλαίσιο της απόφασης του ΚΙΣΕΑ που αφορά την ενεργοποίηση του άρθρου 78, παράγραφος 3 της συνθήκης, είναι και η διπλωματική στήριξη, όχι μόνο μέσα προσωπικό κλπ., αλλά και η διπλωματική στήριξη, ώστε όταν θα έχουμε εντοπίσει, για παράδειγμα, 100, 200, 300 ανθρώπους που έχουν έρθει από το Αφγανιστάν, να μην είναι μόνο ο Έλληνας πρέσβης που σηκώνει το τηλέφωνο και ζητάει μια πτήση να φύγει για να πάει, για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα τους, αλλά να είναι όλο το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητάει κάτι τέτοιο για να έχουμε άμεση επιστροφή. Θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουν δείξει διάφορες χώρες ότι έχουν καλύτερες, ας πούμε, διασυνδέσεις με ορισμένες χώρες ώστε να επιτυχάνουν μεγαλύτερες επιστροφές. Όπως για παράδειγμα η Αυστρία με το Αφγανιστάν. Θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους διπλωματικούς διάβλους και την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το πετύχουμε γρήγορα. Αυτός ο μήνας είναι καθοριστικός, ώστε οι άνθρωποι που πέρασαν τις πρώτες δύο μέρες, γιατί έχουν μειωθεί σημαντικά οι ροές ακόμα και στα νησιά μετά τις δύο πρώτες μέρες, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τα νησιά καταρχάς, να μεταφερθούν κάπου κοντά σε αεροδρόμιο. Γι' αυτό έγινε η επιλογή των Σερών και μια άλλη επιλογή ενδεχομένως κοντά στην Αττική, προκειμένου να μπορούν να φύγουν γρήγορα. Υπάρχουν αντιδράσεις, βέβαια. Είδατε στις Σέρες, υπάρχουν αντιδράσεις. Πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτή η αλληλεγγύη που έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα δεν πρέπει να χαθεί. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι προσωρινές δομές που θα κατασκευαστούν θα είναι κλειστές και προσωρινές. Σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση για τάγματα εφόδου, για πολιτοφύλακες που συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους. Ότι για λίγα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για λίγα κονδύλια κάνει δώρο στην Ευρώπη να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτές τις κατηγορίες, γιατί είναι σημαντικές, είναι σοβαρές. Πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα εδώ, τα οποία από την υποκρισία της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να τα διακρίνει ή ψαρεύει σε θολά νερά. Καταρχάς, αυτή η επιχειρηματολογία είναι επιχειρηματολογία της Τουρκίας. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ταυτίζεται με τον κύριο Ερντογάν ή με το CNN Turk που βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα. Δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πάμε στην ουσία. Το ένα πράγμα είναι ότι η Ελλάδα για την άμυνά της βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην εθνοφυλακή. Όταν μιλάμε για τον Εύρο και τα νησιά, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν εθνοφύλακες. Αυτή είναι μέσα στο σχεδιασμό της άμυνας της χώρας. Και η άμυνα της χώρας αυτή τη στιγμή έχει τρεις γραμμές, προκειμένου να διαφυλάξουμε οποιαδήποτε εισροή έχουμε μπροστά. Του ανθρώπου αστυνομία και μετά είναι ο στρατό και μετά είναι οι εθνοφύλακε. Δεν πιστεύω λοιπόν να κατηγορεί του εθνοφύλακε ο κ. Τσίπρα ή η αντιπολίτευση. Άλλοι άνθρωποι που είναι άσχετοι με την περιοχή δεν έχουν καμιά δουλειά στην περιοχή και δεν θα υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Δεν μιλάμε δηλαδή για ανθρώπου οι οποίοι ξαφνικά πάνε από την Αθήνα στον Εύρο. Μιλάμε για ανθρώπου που είναι εντεταγμένοι στο σχεδιασμό μα, είναι εθνοφύλακε. Είναι γεγονό ότι επιχειρήθηκε από κάποιου, από κάποιε ιστοσελίδε. Αν υπάρχουν κάποια μεμονωμένα στοιχεία, αυτά απομονώνονται. Και γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά σήμερα. Από ό,τι κάνω λάθος, θα ήθελα πραγματικά σήμερα ο κύριος Τσίπρας να σταματήσει αυτή τη ρητορική και όλους όσοι επηρεάζει και τον εκφράζουν να τη σταματήσει αμέσως, γιατί κάνει κακό όντας ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός και καταλαβαίνει πώς είναι σχεδιασμένος ο αμυντικός σχεδιασμός. Κορονοϊός. Έχουμε 31 κρούσματα πια. Και
ορατό το ενδεχόμενο μέσα στη διάρκεια της ημέρας ή τις επόμενες μέρες να αυξηθούν. Και να αυξηθεί και δραματικά ο αριθμός, αφού οι επιστήμονες λένε ότι ίσως νοσήσει το 5 έως 15% του πληθυσμού. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ? Ήμουν χθες στη Βουλή που έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά έγινε μια παρέμβαση από τον κύριο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ σε σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να αναπτυχθούν για την ανάσχεση ή την καλύτερη τέλος πάντων προετοιμασία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και το απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος. Ποιο ήταν το πνεύμα? Είναι ένα πνεύμα που δείχνει ότι όλα αυτά τα μέτρα που περιγράφησαν υπάρχουν ήδη στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει περάσει η κυβέρνηση και αναπτύσσονται σταδιακά με βάση την εισήγηση που έχουμε από τον ΕΟΔΗ και τους ειδικούς επιστήμονες. Δηλαδή, τι κάνουμε? Ό,τι έχει σχεδιαστεί μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Είχαμε μια τοπική έξαρση. Είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο? Θα έλεγα ναι. Και εκεί που είναι, αυτό που είναι κρίσιμο είναι να λαμβάνουμε όλοι τα μέτρα πρόληψης, ώστε να μην υπάρξει ξαφνικά μια απότομη πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Αν παίρνουμε όλοι τα μέτρα πρόληψης που χρειάζονται, και ευτυχώς και εσείς έχετε αποκριθεί αμέσως, έχετε δείξει όλα τα βιντεάκια που έχουν ετοιμαστεί από το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα βγάλουμε και άλλα για τις ευπαθείς ομάδες και θα σας παρακαλέσουμε να τα ξαναδείξετε. Γιατί η πρόληψη είναι αυτή που σώζει όλο το σύστημα. Ξέφυγε μια κατάσταση εκεί στην Ηλία και βλέπετε πόσο εύκολο είναι να πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα. Παρακαλώ λοιπόν όλους να δείχνουμε αυτή την προσοχή που χρειάζεται στα μέτρα ατομικής πρόληψης. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα εδώ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πολύ, και με τον κορονοϊό και με τα σύνορα και με όλα τα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα πράγματα με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Μια τελευταία ματιά στα σύνορα να δούμε τι γίνεται στον Εύρο. Να δούμε τις καστανιές που από νωρίς σήμερα ξεκίνησαν όμως οι εντάσεις. Εδώ και μία ώρα περίπου έχουν ξεκινήσει. Εδώ μάλλον δυνάμεις τώρα, αλλιώς δεν εξηγείται. Γιώργο, ξεκάθαρα, το έχουμε παρακολουθήσει και τις προηγούμενες μέρες. Εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή, ή αυτοί οι δυστυχείς από την τουρκική πλευρά επιχειρούν να φύγουν και οι άλλοι τους πρόχνουν ρίχνοντας και δακρυγόνα, ή τους έχουν οργανώσει κάθε μισή ώρα, τρία τέταρτα, να γίνεται μια επίθεση. Να επιχειρούν. Για να μπορούν να συντηρήσουν την ελπίδα τους ότι κάποια στιγμή μπορούν να περάσουν. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού οργανωθούμε κι εμείς. Αφού οργανωθούμε και αφού υπενθυμίσουμε. Και εσύ μας πεις πόσο έμεινε, ρε. Πόσο έχει μείνει. Τι είναι η ζωή, την ώρα. Μια ώρα και ένα τέταρτο. Τότε θα γίνει. Εμένα μου έρχεται έτσι να μην το δώσουμε σήμερα. Δεν θέλω να το αποχωριστώ, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία τι θέλει εσύ. Σημασία έχει. Το αγάπησε αυτό το αυτοκίνητο πιο πολύ από σένα.